Κύριε Καλημέρα, Ρωμανέ. Κύριε Ανδρίτσο, καταρχάς κάνατε μια εξαιρετική ανάλυση. Οπότε ξεκινάω από αυτά τα οποία είπατε και απλά σας παραπέμπω στην ακριβή δήλωση Τσακαλώτου το 17, οπότε και καθιερώθηκαν ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί για να μην ξεχνιόμαστε. Ο κύριος Τσακαλώτος λοιπόν είχε πει: οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί είναι σημαντικοί όχι μόνο για να έχουμε καλές τράπεζες, αλλά και για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς λόγους. Αυτή ήταν λοιπόν η γραμμή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ άλλων, γιατί σας θυμίζω ότι ουσιαστικά έβαλε τέλος στην προστασία της πρώτης κατοικίας, υπογράφοντάς την από το 2015 και ουσιαστικά λίγοντάς την από το 2018. Για να μην κοροϊδευόμαστε, από το 2018 και μετά δεν υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας οριζόντια όπως υπήρχε μέχρι τότε. Απόδειξη ότι στο νέο πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ, στον πρώτο μήνα του νέου πλαισίου ΣΥΡΙΖΑ για δίθεν προστασία της πρώτης κατοικίας, υπήρχαν μόλις 4 ολοκληρωμένες αιτήσεις υπαγωγής. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ουσιαστικά προστασία της πρώτης κατοικίας δεν υπάρχει. Και για να το πούμε και πιο συγκεκριμένα για να καταλάβει ο κόσμος, επειδή ακούω το ΣΥΡΙΖΑ να έχει βγει στα κάγκελα τώρα και να λέει για τους πληστηριασμούς που γίνονται, οι οποίοι δήθεν έχουν εκτοξευθεί κτλ. Να πούμε τα νούμερα για να ξέρει ο κόσμος. Λοιπόν, επί ΣΥΡΙΖΑ έγιναν σχεδόν 27.000 πληστηριασμοί, κυρίως το 18 και το 19. Το 17 ήταν ελάχιστοι, ήταν 200. Επί δικής σας θητείας? Επί δικής μας τον τελευταίο 1,5 μήνα. Ναι. Θα σας πω λοιπόν για να καταλάβει ο κόσμος. 5 πληστηριασμοί κατοικιών με αξία άνω του 1 εκατομμυρίου. 18 πληστηριασμοί κατοικιών με αξία μεταξύ 500.000 και 1 εκατομμυρίου. 47 πληστηριασμοί κατοικιών με αξία 300 έως 500.000. 5 πληστηριασμοί κατοικιών όπου το κάθε ακίνητο είχε αξία άνω του 1 εκατομμυρίου, δηλαδή καθένα από αυτά τα 5 είχε άνω του 1 εκατομμυρίου. 14 πληστηριασμοί ακινήτων με αξία μεταξύ 500 και 1 εκατομμύριο, το κάθε ακίνητο πάλι, ναι. Και 10 πληστηριασμοί ακινήτων μεταξύ 300 και 500 το κάθε ακίνητο. Άρα με αυτά τα δεδομένα... Το λέμε καθαρά, κύριε Ανδρίτσο, αυτούς θέλει να προστατεύσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για αυτούς κόπτεται, για αυτούς κάνει πρόταση μορφής, τη στιγμή που ο κόσμος καίγεται, τη στιγμή που βλέπετε τι γίνεται με την Τουρκία, τη στιγμή που βγήκε η ιστορική απόφαση για τη Χρυσή Αυγή και δεν ακούσαμε κουβέντα, ενώ μέχρι πρώτην ως το είχε σηκώσει το Θεό το θέμα, και τη στιγμή φυσικά που είμαστε στην κατάσταση που είμαστε παγκοσμίως, πανευρωπαϊκά και φυσικά και στη χώρα μας με τον κορονοϊό. Άρα με αυτά τα δεδομένα, κύριε Ρωμανέ, πού στοχεύει η αξιωματική αντιπολίτευση κατά την άποψή σας, αφού μας παραθέσατε αυτά τα στοιχεία με την κατακόρυφη αύξηση των πληστηριασμών επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Τσακαλώτου και τα δικά σας στοιχεία όπου μας λέτε ότι είναι ελάχιστοι οι πληστηριασμοί που ακούσαμε, πού στοχεύει η αξιωματική αντιπολίτευση? Και όταν επίσης τους τελευταίους 10 μήνες έχουν ρυθμιστεί με το πλαίσιο που φέραμε εμείς, με το πρόγραμμα Γέφυρα που ουσιαστικά η λογική του εντάσσεται και στο ολιστικό αυτό πρόγραμμα της δεύτερης ευκαιρίας, 250.000 δάνεια έχουν ρυθμιστεί συνολικού ύψους 1 δις. Όταν επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν πενιχρά τα αποτελέσματα και μας κορόιδευε ότι δήθεν υπήρχε προστασία της πρώτης κατοικίας. Λοιπόν, αυτό στο οποίο στοχεύει νομίζω, επειδή προσπαθούμε να το εξηγήσουμε λογικά, αλλά ξέρετε μερικές φορές η ψυχολογία υπερβαίνει τη λογική. Όταν λοιπόν είσαι στριμωγμένος, όταν έχεις προβλήματα εσωτερικά, όταν πιθανόν μεγαλύτερη εχθρή σου να είναι εντός του κόμματός σου παρά εκτός, όταν νιώθεις ότι χάνεις παλιούς σου συνεργάτες και δεξιά σου χέρια, τους οποίους αναγκάζεσαι να κρύψεις τα υπόγεια και να τους επιβάλλεις να μην βγαίνουν σαν τον κύριο Παπά. Όταν γίνονται όλα αυτά και βλέπεις μια διαφορά 20 μονάδων να παραμένει ένα double score σε πολλές δημοσκοπήσεις σχεδόν 1,5 με 2 χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης και μια διακυβέρνηση που διαχειρίστηκε τέτοιες καταστάσεις σαν αυτές που έχουμε και τώρα και όλο το προηγούμενο διάστημα, προφανώς εκεί η ψυχολογία είναι δύσκολη και δεν σου επιτρέπει να ζυγίσεις πολύ λογικά τα πράγματα, με αποτέλεσμα να καταφεύγεις στη λογική ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αυτή τη στιγμή κάνει ένα τεράστιο δώρο στη Νέα Δημοκρατία και οφείλω και να τον ευχαριστήσω δημόσια, τον κύριο Τσίπρα και όποιον τον συμβούλεψε πραγματικά. Ναι. Γιατί αυτό είναι ένα τεράστιο δώρο. Μας δίνει την ευκαιρία μια πολύ μεγάλη τομή για την οικονομία, για τις επιχειρήσεις ζόμπι, για τα φυσικά πρόσωπα να την προβάλλουμε, που δεν θα είχαμε καθόλου χώρο με αυτή την επικαιρότητα όπως καταλαβαίνετε, και να καταλάβει ο κόσμος ποιος εξυπηρετεί τους λίγους αυτούς για τους οποίους σας ανέφερα τα στοιχεία και ποιος εξυπηρετεί το μικρομεσαίο, τον οποίο σταθερά ο ΣΥΡΙΖΑ με κάθε τρόπο εναντιώνεται.
Μάλιστα. Τώρα, στο πολύ μεγάλο μέτωπο που έχετε να διαχειριστείτε ως κυβέρνηση, που έχει να κάνει με τον κορονοϊό, σήμερα είναι η πρώτη μέρα εφαρμογής των νέων μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα, κύριε Ρωμανέ, γιατί είναι δύσκολα και γιατί ταυτοχρόνως στο επίπεδο της οικονομίας 3,9 δις ευρώ είναι οι απώλειες των οικοκυριών το δεύτερο τρίμηνο του 2020 και είμαστε ακόμα στην αρχή αυτής της κατάστασης. Λοιπόν, προφανώς είναι μια δύσκολη κατάσταση, γι' αυτό βλέπετε ότι γίνονται τα πάντα, ενώ άλλες χώρες έχουν ήδη πάει στη λογική του lockdown, του νέου lockdown, ώστε εμείς να μην χρειαστεί να φτάσουμε εκεί. Πράγματι υπάρχει μια έξαρση τις τελευταίες μέρες, η οποία κυρίως είναι σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, αλλά όχι μόνο. Γι' αυτό έγκαιρα, όπως σε όλες τις φάσεις, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τα νέα μέτρα που ισχύουν από σήμερα στις περιοχές τις κόκκινες και τις πορτοκαλί ουσιαστικά, τις πορτοκαλί και τις τέλος πάντων των δύο πορτοκαλί και κόκκινο, ναι πορτοκαλί και κόκκινο. Νομίζω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση προφανώς. Καταλαβαίνω ότι θα υπάρχει κάποια γκρίνια, γιατί πράγματι έχεις αυτή τη δύσκολη ισορροπία μεταξύ οικονομικής δραστηριότητας και υγειονομικής εικόνας. Αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλοι είναι ότι αν ξεφύγει τελείως η υγειονομική εικόνα, νεκρώνει η οικονομική δραστηριότητα. Άρα, προκειμένου να υπάρχει αυτή η λεπτή ισορροπία, θα πρέπει δυστυχώς σε κάποιες περιστάσεις σαν αυτή να κάνεις και κάποιες εκπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα. Νομίζω όμως ότι τα μέτρα αυτά επηρεάζουν από καθόλου έως ελάχιστα την οικονομική δραστηριότητα, αρκεί να τα τηρούμε όλοι. Εκεί νομίζω είναι το μεγάλο στοίχημα. Και εγώ, αν θέλετε, κύριε Ανδρίσο, καταλαβαίνω τους νέους ανθρώπους. Καταλαβαίνω, για παράδειγμα, τους φοιτητές οι οποίοι έχουν φύγει από το σπίτι τους και έχουν πάει να σπουδάσουν και έχουν ήδη χάσει 1,5 χρόνο φοιτητικής ζωής ή ένα χρόνο, τέλος πάντων, με αυτή την κατάσταση. Καταλαβαίνω το αίμα τους βράζει και έτσι πρέπει. Καταλαβαίνω ότι θέλουν να βγουν, να διασκεδάσουν, να ζήσουν και νιώθουν ότι χάνουν φοιτητικά χρόνια και ούτω καθεξής. Όλα αυτά είναι κατανοητά, γι' αυτό, αν θέλετε, και εκεί η κυβέρνηση προσπαθεί να τηρήσει μια πολύ λεπτή γραμμή μεταξύ της πειθούς και της επιβολής, για να είμαστε ειλικρινείς, και νομίζω ότι αυτό το στοίχημα θα είναι συνολικό και θα το κερδίσουμε όλοι μαζί. Ναι, μακάρι να εξελιχθούν έτσι τα πράγματα. Και κλείνοντας, κύριε Ρωμανέ, θα ήθελα και ένα σχόλιο σε σχέση με τη νέα ναύτεξ που εξέδωσε η Τουρκία. Ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου θα έχουμε στρατιωτικές ασχέσεις της γείτονος με πραγματικά πυρά. Και αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση. Είναι το ολικό άδειασμα του ΝΑΤΟ και του Γενικού του Γραμματέα, που χθες ούτε λίγο το πολύ πανηγύριζε ότι υπάρχει μορατόριουμ και από τις δύο πλευρές σε σχέση με στρατιωτικές ασκήσεις. Αφενός αυτό, και αφετέρου είναι ένα αντικρουόμενο μήνυμα εν σχέση με αυτά που ακούγαμε τις προηγούμενες μέρες για πρόθεση να κατέβει η Τουρκία σε διάλογο. Φυσικά διάλογο. Ναι, καλά, αυτό το έχουμε ξεχάσει. Διάλογο με αυτές τις θήκες δεν γίνεται, γιατί είχαμε και τον ΑΚΑΡ τις προηγούμενες μέρες που είχε περάσει ένα τέτοιο μήνυμα. Νομίζω ότι και εκεί θα μου επιτρέψετε να πω ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός, ο οποίος προφανώς αυξάνεται όσο αυξάνονται τα μηνύματα των χωρών, των ενεργειών που κάνει η Ελλάδα, που απομονώνουν την Τουρκία. Είχαμε και μια σφήνα Ρωσίας για πρώτη φορά τις προηγούμενες ημέρες, και τη Δευτέρα θα έχουμε και μια αντίστοιχη επίσκεψη στη χώρα μας. Θα έχουμε και προφανώς την Τρίτη την τριμερή μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Σωστά, είχε σωστά προηγηθεί η άλλη τριμερή. Οι πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού για το εμπάργκο όπλων, που ήδη χαιρετίστηκε από τους πράσινους της Γερμανίας και ήδη δημιουργεί, αν θέλετε, μια δυναμική στα κοινά κάθε χώρας. Είχαμε τις ΗΠΑ, οι οποίες ουσιαστικά απεσύρθηκαν από την συμπαραγωγή των F-35, αν δεν κάνω λάθος. Και ούτω καθεξής, τέλος πάντων, υπάρχει μια σειρά πραγμάτων οι οποίες σε δυσκολεύουν, και φυσικά η πρόταση για άρση της τελωνειακής σύνδεσης Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προφανώς πονάει πολύ την Τουρκία. Εκεί υπάρχει ένα βάθος χρόνου, αλλά ήδη έχει πέσει το τραπέζι. Όλα αυτά δεν είναι αμελητέα. Όλα αυτά προφανώς εντείνουν τον εκνευρισμό και την απομόνωση αυτή τη διπλωματική, και προφανώς θεωρεί ότι έτσι είναι ένας έξυπνος τρόπος να αντιδράσει. Νομίζω ότι απλά με τον τρόπο που αντιδράει ο Ερντογάν εντείνονται όλα αυτά τα οποία θέλει να αποφύγει. Κύριε Ρωμανέ, ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Ήταν μαζί μας ο